Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. 25 Μαρτίου σήμερα γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου του 1821. Γιορτάζει η πατρίδα μας, γιορτάζουν οι πανέλληνες σε κάθε γωνιά της γης, όπου ανθεί και πάλι ο ελληνισμός. Και εθνικά περήφανοι, με υψωμένα τα ιερά τα λάβαρα, γιορτάζουμε και τιμούμε την έναρξη του αγώνα για τη λευτεριά, το υπέροχο εκείνο ξεπέταγμα του γένους, τη μεγάλη αχνεγερσία του 1821. Γιορτάζουμε όμως και παράλληλα τιμούμε όλους εκείνους που διαχρονικά αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για να έρθει το ποθούμενο, όπως λέγαμε, και να δημιουργηθεί η σημερινή Ελλάδα, έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα. Ευλαβικό μνημόσυνο ακόμα τελούμε και στη μνήμη εκείνου του μεγάλου, του εθνομάρτυρα, του τελευταίου αυτοκράτορά μας, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των όλων των θυσιαστέντων μαζί του συστρατιωτών του. Όμως φίλοι μου, δεν θα επικεντρωθώ και σήμερα και σε μια άλλη ομιλία μου, το τόνισα, στην παρουσίαση των ιστορικών των γεγονότων εκείνης της εποχής. Όχι. Παρόλο που μπορεί να μιλάει κανείς μέρες και ώρες και να μην τελειώνει ποτέ, για να παρουσιάσει απλά εκείνα τα ιστορικά γεγονότα, όσα διαδραματίστηκαν τότε, εκείνα τα δοξασμένα χρόνια. Όμως θα προσπαθήσω να επεκταθώ σε κάποιες διαπιστώσεις, όπως και την άλλη φορά, έτσι όπως τα παρουσίασαν, έτσι όπως μας τα έγραψαν ιστορικοί, μεγάλοι, αναλυτές, σπουδαίοι, Έλληνες και ξένοι, και έτσι όπως μας παρουσίασαν το πώς φτάσαμε σε αυτά τα γεγονότα,
πώς έγιναν, πώς διαδραματίστηκαν όλα αυτά και ποιες επιπτώσεις δημιούργησαν στον ελληνισμό και στο έθνος μας γενικά. Αγαπητοί μου φίλοι, ναι, τιμούμε σήμερα και δεν θα πάψουμε να τους τιμούμε εκείνους τους αθάνατους νεκρούς και κυρίως όλους εκείνους τους αδελφούς μας που πέσανε κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ιδιαίτερα τον τελευταίο αυτοκράτορά μας, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Σε εκείνον τον απέλπιδο, μπορεί να πει κανείς, όσο και ηρωικό αγώνα τους. Όμως, φίλοι μου, μια πικρή αλήθεια πρέπει να την πούμε. Το 1453, θα σας φανεί παράξενο ίσως αυτό που θα σας πω, δεν συνέβη η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Ρωμανίας όπως λέμε. Όχι. Αυτή είχε δυστυχώς συμβεί το 1204 με την τέταρτη σταυροφορία και οι εχθροί μας, οι εναντίοι, αυτοί που διαλύσαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ήταν οι ομόδοξοί μας, οι χριστιανοί. Οι Τούρκοι βρήκαν μια κεφαλή χωρίς σώμα, όπως συνηθίζουν να λένε πολλοί συγγραφείς, μια Κωνσταντινούπολη χωρίς ενδοχώρα. Ήταν μόνο η Κωνσταντινούπολη. Αυτή ήταν. Το χτύπημα που καταφέρανε οι Φράγκοι στην Ορθόδοξη τη Ρωμιοσύνη και το μοίρασμα των εδαφών άνοιξαν το δρόμο για την δεύτερη άλωση από τον Μωάμεθ τον Πορθητή και καταλήθηκε και διαλύθηκε και το τελευταίο ίχνος της Ρωμανίας, όπως λέγαμε, της μεγάλης εκείνης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όμως, και το ξανατόνισα και σε μια άλλη παρουσίαση μου, εκείνη τη χρονιά, και εδώ έγκυται τώρα η μεγάλη διαπίστωση, το 1204, μπορούμε να πούμε ότι ιστορικά ανοιχνεύουμε τη γέννηση του νέου ελληνισμού. Γιατί εκείνο το Βυζαντινό κράτος πάβει πλέον να είναι πολυεθνικό με ελληνικό πολιτισμό, αλλά ήταν μια πολυεθνική αυτοκρατορία και στη θέση του εμφανίστηκαν κάποια αμιγώς ελληνικά κρατήδια, η Νίκαια πρωτίστως, το δεσποτάτο της Ηπείρου, η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και κάτω στην Πελοπόννησο, στο νότιο άκρο της, ο Μιστράς. Αυτά εκφράζουν την ελληνοορθόδοξη, την ελπίδα και γεννούν. Τι γεννούν? Γεννούν τη μεγάλη ιδέα. Ποια ήταν η μεγάλη ιδέα? Να το πούμε πολύ απλοϊκά, όπως τα έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, να ξαναφτιάξουμε το Ρωμαϊκό. Να ξαναπάρουμε πίσω όλα εκείνα τα οποία τα εδάφη που κατοικούνταν από Έλληνες χριστιανούς τις πάλε ποτέ εκείνης ένδοξης μεγάλης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή η μεγάλη ιδέα, αυτό το μυστικό το μεγάλο που δημιουργήθηκε, σε πιστεύω, δημιουργήθηκε πραγματικά εκεί στη Νίκαια το 1204, όταν η άμεση, η επιδίωξη όλων όσων Ελλήνων βρέθηκαν εκεί, κυρίως της Νίκαιας, ήταν πώς θα ξαναπάρουμε την Κωνσταντινούπολη πίσω. Η έναρξη της μεγάλης ιδέας. Τι ήταν αυτό και πού οφείλονταν? Οφείλονταν στην πίστη τη διαχρονική, για την συνέχεια διαχρονικά όλου του ελληνισμού που δεν έπαψε ποτέ να πάλει και να ζει και να βρίσκεται πάντα ζωντανός μέσα στις καρδιές. Καλό είναι να το θυμόμαστε ότι από εκεί ξεκίνησε. Βέβαια αργότερα το ενστερνίστηκε το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Ο πρώτος που το ανεκκίνησε ήταν ο πρωθυπουργός τότε, ο Κολέτης, αμέσως μετά την Επανάσταση, και μπορώ να πω ότι κράτησε ζωντανό αυτό το όνειρο το μεγάλο μέσα στις καρδιές των Ελλήνων μέχρι το 1922 στη Μικρασιατική καταστροφή, άντε να το πούμε και παραπέρα, μέχρι τον Κυπριακό αγώνα το 55-56. Έσβησε δυστυχώς μετά και εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε πια να ονειρευόμαστε, δεν μπορούσαμε να ονειρευόμαστε
τέτοιες καταστάσεις. Φίλοι μου, και σήμερα πολλές μικρές αλώσεις απειλούν το έθνος μας και μας απειλούν με απώλεια ταυτότητας, προσανατολισμού. Όμως, αυτή η πίστη για τη συνέχεια του ελληνισμού μας κρατούσε όρθιους ενώ πέρασαν πάνω από το κορμί της Ελλάδας και των Ελλήνων αλώσεις, δουλείες, σταυρώσεις και τι δεν πέρασαν. Κατακτητές αγωνιστήκαν κατά καιρούς σε πολεμικούς και ειρηνικούς καιρούς. Προδοθήκαμε από συμμάχους, από φίλους, υπονομευτήκαμε, αλλά επιβιώσαμε. Γιατί πιστεύαμε στον εαυτό μας. Πιστεύαμε στον εαυτό μας και στο μέλλον μας. Και αυτή τη συνέχεια του ελληνισμού την εκφράζει πάρα πολύ ωραία, θα σας το πω αυτό το γεγονός, γιατί είναι καταγεγραμμένο, ένας πολύ μεγάλος, τον ξανά ανέφερα το όνομά του, αυτοκράτορας του μικρού εκείνου κρατηδίου της Νίκαιας, το αμυγός πια ελληνικού, ο Ιωάννης Δούκας Βατάτζης. Γιατί σας το λέω αυτό. Κάτι συνέβη όταν ακόμα ήταν η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Σταυροφόρων και εξέφραζαν οι εκεί αυτοκράτορες την ελπίδα και την πίστη ότι θα την πάρουμε. Θα την πάρουμε την πόλη. Ξανά πίσω. Και του έστειλε ένα μήνυμα ο Πάπας, ο υποκινητής της Σταυροφορίας που κατέλυσε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, κάτσε καλά γιατί μπορούμε να φτάσουμε και μέχρι εκεί. Και τότε τι απάντησε εκείνος ο εκπρόσωπος του μικρού εκείνου κρατηδίου στον πλανητάρχη της εποχής, τον Πάπα. Τι του απάντησε. Άκουσε να δεις. Και εγώ ο ίδιος και οι υπήκοοι μου είμαστε Έλληνες στο γένος. Εξού η Σοφία ίνθισε, όπως έλεγε το μήνυμά του, ότι οι περισσότεροι Βυζαντινοί αυτοκράτορες που περάσαν από εδώ ήταν Έλληνες, ότι στους Έλληνες δόθηκε από τον Κωνσταντίνο, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, η Κωνσταντινούπολη, όχι σε εσάς, και ότι πιστοί στην ιστορία μας και στις παραδόσεις μας θα αγωνιστούμε και θα απελευθερώσουμε κάποια στιγμή την Κωνσταντινούπολη, θα την ξαναπάρουμε πίσω. Θα γίνει ελληνική. Αυτή ήταν η πεποίθηση και αυτή η πεποίθηση διαρκούσε και μετά την άλωση από τον Μωάμεθ της πόλης και δεν έπαψαν ποτέ να πιστεύουν αυτό. Ποιο? Είμαστε Έλληνες. Έστω κι αν χρησιμοποιούσαμε διάφορα ονόματα, Ρωμιός, Γρεκός, Έλληνας, ναι, χρησιμοποιούσαν τέτοια. Και μάλιστα το Γρεκός λεγόταν από τους ξένους λιγάκι υποτιμητικά, άντε είστε Γρεκοί πια. Είστε Γρεκοί. Γιατί ήταν αυτή η πίστη ζωντανή, έστω και αν είχαμε τα διάφορα ονόματα. Από πού φαίνεται. Πρώτα-πρώτα, τα χρόνια εκείνα της σκλαβιάς, κυκλοφορούσε, φίλοι μου, μια φυλάδα, η λεγόμενη φυλάδα του Μεγαλέξανδρου, περιέγραφε τα κατορθώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεύτερο αποδεικτικό στοιχείο σε όλους τους ναούς, και στον Ευαγγελισμό ακόμα μέσα υπάρχει, εκεί στην είσοδο δεξιά και αριστερά ζωγραφίζαν στον πρόναο αρχαίους σοφούς, ούτως ώστε τα παιδάκια που θα πηγαίνουν να κάνουν το κρυφό σχολείο να βλέπουν και την μεγάλη δόξα της Ελλάδας, τους αρχαίους εκείνους μεγάλους Έλληνες. Ένας άλλος παράγοντας ήταν αυτά που δίδασκαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες, οι γέροι στα παιδιά του και στα γκόνια του, στα δημοτικά μας τραγούδια. Ήταν οι ομιλίες λόγιων, τα κηρύγματα στις εκκλησίες και ένα άλλο παράξενο. Σε όλα σχεδόν τα πλοία της εποχής εκείνης, τα οποία μετατράπηκαν, όπως είπαμε για άλλη φορά, σε πολεμικά πλοία μετά, των νησιών μας, στα ακρόπρορα, μπροστά στην πλώρη δηλαδή, είχε σκαλισμένο, πάντα ζωγραφισμένο, το κεφάλι ή το μπούστο ολόκληρο κάποιου αρχαίου θεού Έλληνα, κάποιου αρχαίου μεγάλου Έλληνα, του Θεμιστοκλή, του Άρη του Θεού, της Αθηνάς. Ακόμα και εκεί, και με τα κανόνια που βροντούσαν, δονούνταν και η ψυχή και η καρδιά του Έλληνα και η πίστη του ότι εδώ είμαστε ζωντανοί, είμαστε Έλληνες.
ό,τι και να πούμε, σήμερα πράγματι περνάμε κρίση. Και περάσαμε και κρίσεις. Η οποία κρίση δεν είναι τόσο οικονομική, όσο είναι περισσότερο κρίση πνευματική και πολιτιστική, μπορεί να την πούμε. Και καλό θα ήταν να ξαναβγούν κάποιοι λόγοι μας, κάποιοι ταγοί πνευματικοί, όχι μόνο πολιτικοί, πνευματικοί ταγοί, και να μας μιλήσουν για τη διαχρονικότητα του έθνους μας. Αυτό να μας ποτίσουν αυτό που έλεγε ο Παλαμάς με το αθάνατο κρασί του 21 και με την αρχαία Ελλάδα. Φίλοι μου, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί τελευταία, μέσα στην σύγχυση την πνευματική της εποχής, παρατηρούμε και ένα άλλο φαινόμενο. Κάποιοι ορισμένοι διανοητές μας, οι λεγόμενοι αναθεωρητές της ιστορίας, δεν ξέρω από πού ορμόμενοι, προσπαθούν να μας πείσουν και να κατασκευάσουν ότι, ποιο, στον 19ο αιώνα ο ελληνισμός άρχισε να κατασκευάζεται και πιο πριν οι Έλληνες ούτε ήξεραν τι είναι. Και κατασκευάστηκε τότε είτε υπό την επίρρεια της Γαλλικής Επανάστασης, είτε από κάποιους λόγιους μας, οι οποίοι, εντάξει, ψάχνανε και λιγάκι μέσα στα βιβλία, και ότι εκείνοι οι μύθοι, ότι υπήρχαν οι αρχαίοι Έλληνες και εμείς είμαστε συνεχιστές, και ότι το Βυζάντιο, η Ρωμανία, με άλλα λόγια, είναι η συνέχεια όλων αυτών, είναι μύθος. Εθνικιστικός μύθος, έτσι υποστηρίζουν. Και κατ' επέκταση, άρα, και η Επανάσταση του 21 ήταν μια εξέγερση που πόρο απέχει από το να χαρακτηριστεί εθνεγερσία, ποια εθνεγερσία, ποιο έθνος, και εκείνο που λέει το τραγούδι μας, μια πάλι για του Χριστού την πίστη, την Αγία και την πατρίδα, την ελευθερία. Όχι. Να θυμίσουμε σε όλους αυτούς μερικές χρήσιμες ιστορικές αλήθειες. Μιλάει η ιστορία. Δεν χρειάζεται να υποστηρίξει κάποιος διαφορετικά πράγματα. Ποιο? Μπορεί το Βυζαντινό το κράτος να ήταν μια πολυεθνική σύνθεση, εντάξει, αλλά και να διατηρούσε και ο αυτοκράτορας βασιλεύ των Ρωμαίων, αλλά μέσω της παιδείας και μέσω της γλώσσας το κράτος διακήρυται την ελληνικότητά του. Είμαστε Έλληνες. Γιατί? Γιατί όσα χρόνια και αν περάσαν, το μεγάλο έπος των Λατίνων, η Ενιάδα του Βυργίλιου, ποτέ δεν διδάχθηκε στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Απέναντίας, τα ομηρικά τα έπειτα ξέραν απ' έξω. Τα αποστήθιζαν. Λέει μια μεγάλη Βυζαντινολόγος μας, η κυρία Γλύκα Τζερβελέρ, το Βυζάντιο ήταν μεν πολυεθνικό, αλλά μονοπολιτιστικό, γιατί θεμελιώθηκε πάνω στον ελληνικό τον πολιτισμό. Και σας προανέφερα εκείνη την απάντηση που έδωσε Ιωάννης Δούκας Βατάτζης στον Πάπα, τον μεγάλο πλανητάρχη εκείνης της εποχής. Πλανητάρχης ήταν ο Πάπας τότε, κυρίαρχος σε όλη τη Δύση. Και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε ότι είμαστε Έλληνες, καταγόμαστε από Έλληνες και ακόμα τους είχε τονίσει τότε και οι οικογένειες μας ακόμα και οι δούκες και οι κομνηνοί οι άλλοι της τραπεζούντας είναι Έλληνες. Και μάλιστα, ξέρετε από πού κατάγονταν ο θαραλέος αυτός γενναίος απαντητής του Πάπα? Από το Διδημότυχο, τη Θράκη μας. Έλληνας ήταν. Υπάρχει και μια άλλη καταγραφή, θέλω να σας την πω. Γύρω στο 1700 ήταν επίσκοπος της Καλαβρίτων ένας Ηλίας Μινιάτης, φοβερός ομιλητής. Ακούστε τι κήρυγμα έκανε μία μέρα. «Έως πότε, πανακύρατε κόρη», στην Παναγία μιλάει, «το τρισάθλιον γένος των Ελλήνων έχει να ευρίσκεται εις τα δεσμά μιας ανυποφέρτου δουλείας». Το γένος των Ελλήνων, έτσι πιστεύανε. Και έστω κι αν λέγανε Έλλην, Ρωμιός, Γρεχός, τα ξαναλέω και πάλι, δεν έχει καμιά σημασία. Αυτοί ήμασταν. Ό,τι και να ήταν το όνομα, εξέφραζαν τον Έλληνα. Το ίδιο άλλωστε
Το ίδιο άλλωστε το χρησιμοποιεί στην, στα βιβλία του και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, 18ο αιώνα αυτός περίπου, την ονομάζει την Ελλάδα Γρακία. Δεν ήταν παράξενο. Ένα δε είναι χαρακτηριστικό, γιατί καταγράφτηκε σε ένα έργο ομολογία επίπτωση, το εξέδωσε η Μητρόπολη Παροναξίας αργότερα, ένας ο οποίος ήταν επίσκοπος Μοιραίων το 1619. Ακούστε τι ποίημα έγραψε. «Αλίμονον, αλίμονον στο γένος των Ρωμαίων, ω πώς εγκαταστάθηκε το γένος των Ελλήνων, σε μας εις όλους τους Γρεκούς να έλθει τούτη ώρα». Ρωμαίων, Ελλήνων, Γρεκών. Έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε. Δεν λησμονούσαν τις ρίζες τους, τις αρχαίες ελληνικές ρίζες τους. Ότι η ιστορία δεν είναι ό,τι λέει ο καθένας ή κατεβάζει το κεφάλι του. Η ιστορία είναι μελέτη των πηγών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σημασία έχει τι είπαν, τι έγραψαν, τι έπραξαν, τι πίστευαν οι πρωταγωνιστές οι τότε, και όχι τι γράφουν σήμερα διάφοροι ερευνητές επηρεασμένοι από κάποιες σύγχρονες, κάποιες προκαταλήψεις. Και τα λέω αυτά γιατί θέλω να τονίσω κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλοιωθεί, δεν μπορεί να αλλάξει. Για τον εθνικό και τον θρησκευτικό χαρακτήρα της Ελληνικής Επανάστασης. Υπάρχουν οι πηγές που τα τονίζουν αυτά τα δύο στοιχεία του. Ας πάρω πρώτα μία που είναι κλασική περίπτωση του τι πίστευαν αυτοί οι Έλληνες και πώς ένιωθαν. Είναι μια συνομιλία. Βλέπετε, δεν θα αναφερθούμε στα ιστορικά γεγονότα, στα όσα γίνανε τότε, σε αυτές τις πηγές. Μια συνομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, πρωταγωνιστή της Επανάστασης, με τον Άγγλο Πιέρχο Χάμιλτον, και ακούστε να δείτε πόσο παραστατικά και πόσο χαρακτηριστικά τονίζει αυτά τα οποία ένιωθαν αυτοί οι άνθρωποι. Λέει ο Κολοκοτρώνης:
Η επανάσταση η δική μας, όπως ακριβώς τα έλεγε και τα κατέγραψε ο Τερτσέτης, δεν ομοιάζει με καμιά από όσες γίνονται σήμερα στην Ευρώπη. Της Ευρώπης οι επαναστάσεις εναντίον της διοικήσεώς των είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο ειδικός μας ο πόλεμος είναι ο πλέον δίκαιος ή τον έθνος με άλλο έθνος. Ή τον με ένα λαό που ποτέ δεν θέλησε να αναγνωριστεί ως τιούτος, ούτε να ορκιστεί παρά μόνον ότι έκαμνεν η βία. Ούτε ο Σουλτάνος θέλησε να θεωρήσει τον ελληνικό λαό ως λαό, αλλά ως σκλάβος. Μια φορά, όταν επήραμε τον Άφπλιο, διηγείται ο Κολοκοτρώνης, ήρθε ο Άμιλτον να με δει, Άγγλος πλοίαρχος, ο οποίος ναυλοχούσε έξω από τον Άφπλιο με τον αγγλικό το πολεμικό του, το στόλο του. Μου είπε ότι οι Έλληνες έπρεπε να ζητήσουν συμβιβασμό και η Αγγλία να μεσητεύσει. Και εγώ το αποκρίθηκα ότι αυτό δεν γίνεται ποτέ. Ελευθερία ή θάνατος. Εμείς, καπετάν Άμιλτον, ποτέ συμβιβασμό δεν εκάμαμε με τους Τούρκους. Ακούστε να δείτε πόσο χαρακτηριστικά και παραστατικά τα θέτει. Άλλους έκοψε, άλλους σκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι καθώς εμείς εζούσαμε ελεύθεροι από γενιά σε γενιά. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμία συνθήκη δεν έκαμε, εννοεί τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Η φρουρά του είχε παντοτινό πόλεμο με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήταν πάντοτε ανυπότακτα. Μου είπε, ποια είναι η βασιλική φρουρά και ποια είναι τα φρούρια. Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι κλέφτες. Τα φρούρια, η μάνη, το σούλι και τα βουνά. Έτσι δεν με ομίλησε ξανά πλέον ο καπετάν Χάμιλτον, λέει ο Κολοκοτρώνης. Ο Κολοκοτρώνης, λοιπόν, ένας από τους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης, αποσαφηνίζει ότι το 1821 δεν έχει καμία ομοιότητα ιδεολογική με κοινωνικά κινήματα όπως η Γαλλική Επανάσταση του 1789. Γιατί, λέει ο γέρος, εμείς δεν αγωνιστήκαμε κατά άλλο δικών μας αρχόντων, αλλά εναντίον αλλοεθνούς εχθρού, ενώ οι Γάλλοι εξαγέρθηκαν εναντίον της διοίκησής τους, της εξουσίας τους, για κοινωνικούς λόγους. Και υπογραμμίζει την ιδέα, τη σπουδαιότητα της μεγάλης ιδέας, ποιος ήταν ο πνευματικός προσανατολισμός των Ελλήνων. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Περάσανε 370 χρόνια από τη θυσία του, θεωρούνταν ο βασιλεύς των Ελλήνων στα αισθήματα των υπόδουλων του Κολοκοτρώνη. Και το έθνος είχε συνείδηση της συνέχειας του ως έθνους και έθετε ως στόχο του μεγάλη ιδέα του πια την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης και των εδαφών της πάλι ποτέ Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Ελληνικής Μεσαιωνικής Αυτοκρατορίας, της Ρωμανίας, αν την πούμε διαφορετικά, και ήταν το ιδανικό που ξεσήκωνε τους Έλληνες. Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν η κινητήρια δύναμη στο 21 και όσες εξεγέρθεις προηγήθηκαν της 25ης Μαρτίου του 1821 είχαν ως προμετωπίδα τους αυτήν την μεγάλη την ιδέα, την ένδοξη να ξαναφτιάξουμε το Ρωμαϊκό, το έλεγε και ο Κοσμάς Βετολός. Θα έρθει το Ρωμαϊκό. Και σε αυτή την επανάσταση δεν ήταν κοινωνικό φαινόμενο, γιατί πήραν μέρος φτωχοί, πρόχρητοι, κοντζαμπάσιδες λεγόμενοι, αγρότες, πλοίαρχοι, ναύτες, κληρικοί, λαϊκοί. Τα δύο τα αδέρφια υψηλάντιδες, Αλέξανδρος και Δημήτριο, ο αδερφός του, ήταν πάμπλουτοι, έδωσαν τα πάντα στην ελευθερία του έθνους. Η Μαντώ, η Μαυρογένους από τη Μύκονο, όλη την περιουσία τη δαπάνησε για την επανάσταση. Ο Εμμανουήλ Παπάς από τις Σέρες, πρωτοστάτης στην Μακεδονία, όλη την περιουσία του στο τέλος έδωσε και την ίδια του τη ζωή. Πέθανε από φυσιολογικό θάνατο μέσα στο καράβι όταν απέτυχε η επανάσταση. Γιατί ήταν μια πανελλήνια
παλαϊκή επανάσταση με ελληνοορθόδοξο χαρακτήρα. Αυτόν τον χαρακτήρα, αγαπητοί μου φίλοι, τον θρησκευτικό και τον εθνικό μαζί, τον αποδεικνύουν έγγραφα, ντοκουμέντα πια, τον αγωνιζόμενο των Ελλήνων. Η προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη από το Ιάσιο στις 24 Φεβρουαρίου του 1821 λέει, ακούστε τι λέει, «Είναι καιρός να αποτινάξουμε τον αφόρητον τούτο ζυγόν, να ελευθερώσουμε την πατρίδα, να κρυμνήσουμε από τα νέφη την ημισέλινον, να υψώσουμε το σημείο διού πάντοτε νικόμεν, λέγω των Σταυρών, και ούτω να εκδικήσουμε την πατρίδα και την ορθόδοξον ημών πίστην από την ασεβή των ασεβών καταφρόνηση». Και η σημαία του Υψηλάντη κατά αυτόν έπρεπε να φέρει το σημείο του χριστιανικού του Σταυρού με τον οποίο πάντοτε οι Έλληνες νικούσαν. Και η διαχρονική η πορεία του ελληνισμού καταφαίνεται σε αυτό το μήνυμα, σε αυτό το διάγγελμα του Υψηλάντη, που λέει χαρακτηριστικά: «Ας συγκροτήσουμε μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών, και το αίμα των τυράννων να είναι δεκτό στη σκιά του Επαμεινώντα του Θηβαίου και του Αθηναίου του Θρασίβουλου». Σε μετέπειτα έγγραφα επίσημα πάμε στην πρώτη Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου. 1822, 1η Ιανουαρίου. Διακηρύσει, η πρώτη Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο μαζεύτηκαν για να διαμορφώσουν το πολίτευμα των αγωνιζομένων. «Ο λαός της Ελλάδος έλαβε τα όπλα και δεν ζητεί δια των όπλων παρά την δόξαν και τη λαμπρότητα της του Χριστού Εκκλησίας, η οποία μετά του ιερού αυτής κλήρου κατεδιώκετο και καταφρονήτο». Η τρίτη Εθνική Συνέλευση, την Τριζίνα 26-27, 1826, βροντοφωνάζει και πάλι: «Ω χριστιανοί, ούτε ήτο, ούτε είναι δυνατόν να πειθαρχήσουμε δεσποζόμενοι από τους θρησκομανείς μωαμεθανούς, οι οποίοι κατεξέσχιζον και κατεπάτουν τας Αγίας εικόνας, κατεδάφιζαν τους ιερούς ναούς, κατεφρόνουν το ιερατείον, υβρίζοντες το θείον όνομα του Ιησού». Ο πόλεμός μας δεν είναι επιθετικός, είναι αμυντικός. Είναι πόλεμος της δικαιοσύνης κατά της αδικίας. Πόσο πιο παραστατικά να τα λέγανε. Και χαρακτηριστικό επίσης των ελληνοορθόδοξων ιδανικών είναι ότι όλα τα συντάγματα των εθνικών συνελεύσεων συντάσσανε σύνταγμα. Δηλώνουν ότι νόμοι του ελληνικού κράτους, προσέξτε το αυτό, θα είναι οι νόμοι των χριστιανών ημών αυτοκρατόρων, δηλαδή των Βυζαντινών. Πιστεύανε λοιπόν στη διαχρονική συνέχεια αυτήν και ένιωθαν και πίστευαν ότι είναι συνεχιστές της αρχαίας Ελλάδας και του Βυζαντίου, της Ρωμανίας, πώς λέγανε. Ακόμα πάμε σε έναν άλλον, στη Στερεά Ελλάδα. Ο Διάκος και ο Επίσκοπος Σαλώνων Ισαΐας και οι δυο ιερά σφάγια του αγώνα έκαναν σαφές ότι αγωνίζονται σε προκήρυξη που στείλανε και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Τεριέστης, ότι πολεμάμε για το Χριστό και για το Λεωνίδα. Το έλεγαν πιο παραστατικά ακόμα. Ορθοδοξία και ελληνισμός. Βέβαια, στη διάρκεια της Επανάστασης εμφανίστηκαν φαινόμενα τοπικισμού, εγωιστικές φιλοδοξίες, με αποκορύφωμα τον εμφύλιο πόλεμο, την φοβερή εκείνη τη διχόνοια. Αλλά αυτά δεν είχαν σχέση με ταξικές διεκδικήσεις. Ήταν επιμέρους διαφωνίες οπλαρχηγών πολιτικών, δεν ήταν ταξικά ζητήματα. Πολεμιστές, επίσκοποι, απλός λαός, είχαν μια μεγάλη ιδέα. Ποια? Να απελευθερώσουμε όλους τους ελληνικούς πληθυσμούς, να ιδρύσουμε κράτος με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Τελικά βέβαια το κράτος δημιουργήθηκε, αλλά χωρίς την Κωνσταντινούπολη, συν το χρόνο με απανωτές εξορμήσεις εθνικές.
Μια άλλη επίσης παρερμηνία που διαχέεται τελευταία είναι η επανάσταση, στην επανάσταση μάλλον, μετήχαν μόνο ιερείς, διάκονοι και μοναχοί, όχι πιο μεγάλοι. Τι λέτε, ότι οι επίσκοποι ήταν αντίθετοι? Μα τι είναι αυτά που λέμε? Ποιον να πάρουμε, τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Πατριάρχη Κύριλλο τον Έκτο που απαγχωνίστηκαν, τον παλαιόν πατρό Γερμανού που ευλόγησε τα όπλα, τον επίσκοπο Σαλώνων Ισαΐα, ιερός Φάγιος, μαζί με τον Διάκο, όπως είπαμε, εδώ, τον Πατριάρχη της Αλεξάνδρειας, τον Πάτμιο, τον Θεόφιλο τον Παγκόστα, στην Κύπρο, τον Αρχιεπίσκοπο τον Κυπριανό, μοιημένο στη Φιλική Εταιρεία, που κι αυτός μαζί με 400 άλλους τόσους έγιναν σφάγια ιερά μόνον για την υπόνοια ότι συμμετείχαν. Ποιος άλλος να πούμε επισκόπος? Ο Έλλους Άνθιμος, σημαντικό ρόλο παίξαν. Δεν σκοτωθήκανε βέβαια. Ο Βρεσένης Θεοδόρητος, ο Ανδρούσης Ιωσήφ, ο Ταλαντίου Νεόφυτος, ο Ρογών Ιωσήφ, στο Μεσολόγγι, που μάλιστα έβαλε και τη φωτιά και ανατινάχθηκε στον αέρα μαζί με τον πρόκριτο τον Καψάλη και όλους όσους γύρισαν πίσω. Είναι γνωστό. Δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολίες. Παρά τα λεγόμενα, τα όποια λεγόμενα των υπαρξιστών, μαρξιστών, την ελευθερία την οφείλουμε πρωτίστως στα ματωμένα τα ράσα. Και δεν είναι ιστορικά επίσης ορθό να διδάσκουμε, τα έχω δει στα βιβλία, κυρίως του γυμνασίου, του λυκείου, ότι οι πρόγονοί μας περίμεναν να φωτιστούν και να πάρουν έναυσμα από τη Γαλλική Επανάσταση για να μάθουν τι σημαίνει ξεσηκωμός. Τι λέτε? Δεκάδες κινήματα Ελλήνων κατά των Οθωμανών καταγράφει μόνο ένας, ο Κωνσταντίνος Σάθας, ιστορικός, ο οποίος ασχολήθηκε με αυτά. Δεν υπάρχει κανένα μέσα στα βιβλία αυτά, τα σχολικά. Και δεν ήταν μόνον η εξέγερση εκείνου του επισκόπου Τρίκης, του Διονύσιου, του φιλόσοφου, σκυλόσοφο τον είπαν αργότερα. Δεν ήταν τα ορλοφικά το 1770, όπως αναφέρονται μόνο στα σχολικά βιβλία. Αρχίσαν τις επαναστάσεις τους και τα κινήματά τους, τα επαναστατικά, οι Έλληνες, αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και η Ελληνική Επανάσταση του 1821 δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Ποιον? Να παραβλέψουμε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, που μαζί με άλλους νεομάρτυρες ήταν εκείνος που προπαγάνδιζε, που διακήρυτε, που γύριζε όλη την περιοχή της υπόδουλης Ελλάδας για να συντονίσει τις εξεγέρσεις στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Για την ελευθερία.
σταθώ λίγο στον Ιψηλάντη. Σε αυτόν τον μεγάλο ιδεολόγο, τον μεγάλο αρχηγό, ο οποίος δυστυχώς δεν είδε να ευωδώνεται η προσπάθειά του. Κατέχει όμως μια ιδιαίτερη σχέση με τους προτεργάτες, ο οποίος στις 22 Φεβρουαρίου του 1821 πέρασε τον Προύθο, το ποτάμι στη Μολδοβλαχία, μέσα από τα ρωσικά εδάφη. Και γιατί? Το σχέδιο που κατέστρωσε τότε η Φιλική Εταιρεία ήταν να γίνει μια κυκλωτική κίνηση τροποτινά, με τελικό στόχο την Κωνσταντινούπολη. Μεγάλα όνειρα είχαν. Και να γίνει από τη Μολδοβλαχία, η οποία ήταν υπομερικό καθεστώς τουρκικό, λόγω των συμφωνιών με τη Ρωσία που είχαν, από την Κωνσταντινούπολη να κάψουν τον τουρκικό στόλο, από την Πελοπόννησο, όπου και τελικά μπόρεσε να εδραιωθεί, δεν πέρασε το σχέδιο αυτό. Ποιος ήταν λοιπόν ο πρίγκιπας αυτός? Γιατί περί πρίγκιπα επρόκειτο. Υπασπιστής του Τσάρου, αξιωματικός του ρωτικού στρατού μέχρι τότε, και γιατί προτίμησε από πάνω, το είπαμε. Γιατί και οι ηγεμόνες ακόμα που διοικούσαν αυτές τις ημιαυτόνομες περιοχές ήταν σταλμένοι από τον Σουλτάνο βέβαια, ήταν χριστιανοί, φαναριώτες, και πίστευε η Φιλική Εταιρεία, πίστευαν οι Φιλικοί και ο Ιψηλάντης ο ίδιος, ότι χτυπώντας από διάφορα σημεία, όπως είπαμε, θα περιέσφυγαν τους Οθωμανούς και θα πετύχαινε, προσδοκώντας και στην εξέγερση των τόπιων στη συμμετοχή. Γόνος πλούσιας οικογένειας, Ψηλάντιδες, κατάγονταν δε από τον Πόντο. Πόντιος ήταν. Και δυστυχώς ο ρουμανικός ο πληθυσμός, Ρουμάνοι κατοικούσαν εκεί, δεν τον ακολούθησαν τον Ψηλάντι, και οι υπόλοιποι Έλληνες οι οποίοι συμμετείχαν ή φωνεύτηκαν ή εχμαλωτίστηκαν από τους Τούρκους, με την κυρίως αποκορύφωμα σε εκείνη τη φοβερή τη μάχη στο Δραγατσάνι, όπου οι νεαροί ηρεολοχίτες, σπουδαστές όλοι στα πανεπιστήμια της Ευρώπης που ήρθαν να συγκροτήσουν τον Ιερό Λόχο, πέσαν σχεδόν όλοι, λίγους μπόρεσε να σώσει ο ελληνικός στρατός που πρόφτασε, ο υπόλοιπος, και έτσι έσβησε η Επανάσταση. Πέτυχε όμως στα υπόλοιπα μέρη της Νότιας Ελλάδας, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και νησιά. Είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να το τονίσουμε πώς, τα είπαμε λίγο πολύ, η προκήρυξη που έστειλε τότε είχε τίτλο «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος». Σεβασμός λοιπόν στην ορθόδοξη την πίστη και σεβασμός στην συνέχεια του ελληνισμού. Και από ό,τι φαίνεται από το κείμενο αυτό, ξανατονίζω κι άλλη μια φορά, είναι μια επανάσταση εθνική, απελευθερωτική, δημοκρατική, και όχι μια κίνηση, εξέγερση, κοινωνική ή ταξική ή εμφύλια, να το πούμε και έτσι. Η προηγηθήσα η Γαλλική Επανάσταση δεν έμοιαζε σε τίποτα. Δεν μπορούσε να τη μιμηθεί η Ελληνική. Εκεί ήταν μια καθαρά κοινωνική επανάσταση. Και η προκήρυξη αυτή του Ιψηλάντη, τα είπαμε και πάλι, ότι έθετε ως στόχο να αποτινάξουμε τον φοβερό αυτό το ζυγό, να ελευθερώσουμε την πατρίδα, να κρυμνήσουμε την ημισέλινο και να υψώσουμε το σημείο με το οποίο πάντοτε νικόμε, το σταυρό. Και είπαμε και για τη σημαία του ότι έπρεπε να έχει ως σήμα οπωσδήποτε μέσα της το σταυρό. Το κείμενο αυτό, αν το μελετήσουμε λιγάκι, το οποίο δυστυχώς λείπει εντελώς από τα σχολικά μας βιβλία, ενώ θα έπρεπε να είναι ένα από τα βασικά κείμενα που θα διδάσκονται τα παιδιά, είναι το κατεξυχήν εθνικό Ευαγγέλιο. Τι πίστευαν οι Έλληνες και γιατί πολέμησαν οι Έλληνες. Βλέπουμε καταρχήν ότι η Επανάσταση τονίζεται μέσα ότι ήταν εθνική και θρησκευτική. Καταπιεζόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί με ελληνική συνείδηση
να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. Δεύτερο, φαινόταν ότι δεν είχε ταξικό χαρακτήρα κάποιοι φτωχοί να επαναστατήσουν εναντίον των πλούσιων για να αποκτήσουν δικαιώματα, γιατί οι ίδιοι αρχηγοί της Επανάστασης ήταν από αριστοκρατικές οικογένειες με τεράστιες περιουσίες, τις οποίες τις διαθέσαν οι ψηλάντες όλη την περιουσία που διέθεταν για τον αγώνα. Και το ίδιο συνέβαινε και στα άλλα τα μέρη του ελληνισμού. Πλούσιοι, φτωχοί, κληρικοί, λαϊκοί, αγρότες, γεωκτήμονες, ναύτες, πλειοκτήτες, όλοι μαζί. Ένα άλλο αξιοσημείωτο είναι η παρουσία βλαχόφωνων Ελλήνων. Τι ήταν αυτή? Υπήρχε μια ομάδα μεγάλη ελληνικής καταγωγής και ελληνικών πεπιθήσεων, οι οποίοι μιλούσαν μια γλώσσα που ονομάστηκε βλάχικη. Μοιάζει λίγο με τα ρουμάνικα. Πιθανόν κάποιοι να μην μπορούσαν να μιλήσουν και τα ελληνικά καθαρά. Ένας τέτοιος ήταν ο καταγόμενος από το Λιβάδι του Ολύμπου, ο Γεωργάκης Ολύμπιος. Ένας άλλος ήταν ο Φαρμάκης από την Βλάστη, από τον Πλάτσι, όπως λέμε, της περιοχής Κοζάνης, Πτολεμαΐδος. Και ο Γεωργάκης Ολύμπιος εκεί μαζί με τον Υψηλάντη έπαιζε έναν πολύ αξιοσημείωτο ρόλο μέσα στις ηγεμονίες. Και όταν τον κυνήγησαν οι Τούρκοι μετά την αποτυχία του Υψηλάντη και την αποτυχία, τη δραματική στο Δραγατσάνι, τη μάχη που συγκροτήθηκε, ο Ολύμπιος, Γεωργάκης Ολύμπιος λεγόταν, κλείστηκε σε ένα μοναστήρι, τη Μονή του Σέκου, και στο τέλος έγινε και αυτός άλλο ένα ολοκαύτωμα. Την τίναξε τη Μονή στον αέρα για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Άλλο ένα κούγκι, άλλη μια οποιοδήποτε, να πούμε, τα ψαρά, άλλη μια Κάσος και ένας άλλος Μακεδόνας κι αυτός που ήταν μαζί του, βλαχόφωνος, ο Νικόλαος Κασομούλης, που έζησε, κατέβηκε στην Νότια Ελλάδα, πήρε μέρος στην πολιορκία του Μεσολογγίου, έγραψε και ένα βιβλίο, στρατιωτικά ενθυμήματα τα λέει, και το ίδιο ο Ρήγας Φεραίος, και αυτός μέσα από αυτή την ομάδα την ελληνική των βλάχων. Τα οράματα του δυστυχώς δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν. Δεν συμμετείχαν, όπως είπα και πριν, οι Ρουμάνοι. Ο πλαρχηγός τους, ο αρχηγός, ο Θεόδωρος Βλαδιμιρέσκου, δυστυχώς δεν βοήθησε καθόλου. Και έτσι, απ' την αρχή, η Επανάσταση του 1821 έμεινε να είναι εθνική ελληνική. Είχε ελληνικό χαρακτήρα. Εθνικό ελληνικό χαρακτήρα. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι συχνά ο Υψηλάντης μέσα αναφέρεται τους αρχαίους Έλληνες. Γιατί? Γιατί οι Έλληνες του 1921 είχαν, αποδεικνύεται και από την προκήρυξη του Υψηλάντη, είχαν αποκτήσει πλήρη συνείδηση, καθαρή, ότι υπήρχε ελληνική διάρκεια. Το ξαναείδαμε και σε πολλούς άλλους, το τονίζει και ο Κολοκοτρώνης, το τονίζει και ένας αγράμματος που στη συνέχεια έφτασε να είναι στρατηγός στην Επανάσταση, ο Μακρυγιάννης, που έλεγε στους στρατιώτες που πήγαιναν να πουλήσουν κάποια αγάλματα, αυτά βρε μην τα πουλήσετε, θα πλήρωσε, και 50 τάλαρα να σας δώσουν μην τα δώσετε, γι' αυτά πολεμήσαμε. Και ένα άλλο επεισόδιο να σας τονίσω, ένας άλλο επίσης πρωταγωνιστή της Επανάστασης, του Οδυσσέα Ανδρούτσου, πολιορκεί την Ακρόπολη. Και μέσα οι Τούρκοι κλεισμένοι. Κάποια στιγμή πάνε οι στρατιώτες του και του λένε, «Ρε καπετάνιο, αυτοί σπάνε τα μάρμαρα». Πάει λοιπόν από κάτω ο Ανδρούτσος, βάζει τα χέρια χωνή και λέει, «Ρε εσείς παλιότουρκοι, γιατί σπάτε τα μάρμαρα, ρε». «Ρε καπετάνιο, δεν είμαστε τόσο κακοί άνθρωποι, αλλά ανάμεσα στα μάρμαρα βρήκαμε ότι έχει μολύβι και μας έλειψε το μολύβι». Το λιώνουμε, ανάμεσα στους σπονδύλους είχαν οι αρχαίοι Έλληνες βάλει μολύβι για να συνδέονται οι σπονδύλοι. Και λέει, «Βρε εσείς παλιότουρκοι,
Θα σας δώσω εγώ μολύβι, βρε, μην τα σπάτε τα μαρμάρα. Δεν έχετε πόλεμο με αυτά, με μένα έχετε. Και τους έδωσε μολύβι να φτιάξουν βόλια, να τους σκοτώσουν για να γλιτώσουν τα μάρμαρα. Ήξερε ότι γι' αυτά πολεμήσαμε. Και το πρώτο το επαναστατικό το κείμενο, αυτό που σας προανέφερα, την προκήρυξη του Ιψηλάντη, το ξαναλέω και πάλι, έπρεπε να το γνωρίζουν όλα τα σημερινά Ελληνόπουλα. Να μελετούν το σεβασμό του Ιψηλάντη προς την Ορθοδοξία και στην διαχρονική ελληνική ιστορία. Και να παίρνουν θάρρος ηθικά διδάγματα και να αποφεύγουν τις όποιες παρερμηνίες επιχειρούν να δώσουν κάποιοι για την Επανάσταση του 21. Φίλοι μου, όσα και να πει κανείς για αυτήν την τιτάνια, την μεγάλη εξέγερση τότε των Ελλήνων, είναι λίγα. Γιατί κανένα άλλο έθνος δεν πέρασε στο διάβα της ιστορίας του τόσες δοκιμασίες. Κανένα άλλο έθνος δεν έχει να επιδείξει μια τόση αδάμαστη θέληση όσο το ελληνικό. Αυτό λοιπόν, αυτή η περίοδος πρέπει να είναι το Ευαγγέλιο του μέλλοντος. Θέλουμε να ζήσουμε και να ζήσουμε και ως κράτος και ως έθνος όσα ενάντια και μας χτυπάει η μοίρα. Όση ποταμή αιμάτων χρειάστηκε στη διάβα της ιστορίας μας ή πιθανόν να χρειαστούν, αοπεύχομαι, στο μέλλον, ας είμαστε ενωμένοι, ας είμαστε πιστοί στις παραδόσεις, στις πατριές, στις πάτριες, στις αρετές, και
Γιατί? Γιατί μας το τονίζουν και μας το κρατούν συνέχεια μέσα στις ψυχές μας εκείνες οι θυσίες των ηρώων των αθάνατων του 21. Αξίζει λοιπόν δόξα και τιμή, εθνική ευγνωμοσύνη σε όλους, γνωστούς, άγνωστους, όσοι τότε περάσαν από εκείνη την περίοδο τη μεγάλη, και πρέπει να τους δώσουμε, να τους δίνουμε αδιάπαυστα, ακατάπαυστα, πάντα τη διαβεβαίωση. Το λέω σε ποιητική έκφραση. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς να στήσουμε και πάλι μέσα στο ουράνιο θείο φως μια Ελλάδα τρισμεγάλη. Γιατί? Γιατί όταν αγωνίζεται κάποιος, δεν υπάρχουν αγώνες για την ελευθερία δικαίωτη. Έρχεται η ώρα που το παντοδύναμο το χέρι του Θεού του δίκαιου επεμβάνει και επεμβαίνει. Και τότε οι μικροί, οι αδύνατοι μεταβάλλονται σε ήρωες και τιτάνες. Η αποφασιστικότητα, η ορμή τους γίνεται σύμφωνας, εξανεμίζει τους τυράννους και πρέπει να το ξέρουν πάντα αυτό οι Έλληνες. Και το διατρανώνει ένα τραγούδι που με αυτό θέλω να κλείσουμε, το τραγούδι σύμβολο της Ελλάδας, και σαλπίζει τη μεγάλη την αλήθεια. Ποια? Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Των εχθρών τα πουσά να περάσαν σαν το λίβα που καίει τα σπαρτά. Με κανόνια τις πόλεις χαλάσαν, μας ανάψαν φωτιές στα χωριά. Μα οι εχθροί μας πια τώρα σκορπίσαν και ξανάρθε για μας λευτεριά. Για να φτιάξουμε τα όσα γκρεμίσαν, ας κοιτάξουμε μόνο μπροστά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν της σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρός αποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Ξανά φυλώ. Και ξανά προς τη δόξα τραβά. Πάρει, σαν και πριν να βαδίζουμε μπρος. Κι ο καινούριος στρατός με καμάρι να σταθεί των συνόρων κουρός. Όλοι αυτοί με τον ήλιο προβάλλει και ψηλά το κεφάλι κρατεί. Μια πατρίδα πολύ πιο μεγάλη, μια πατρίδα πολύ πιο τρανή. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν μισκιάζει φοβερό καμιό. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Ξανά τη δόξα. Και ξανά προς τη δόξα τραβά. Φίλοι μου, ζήτω το έθνος μας, ζήτω 25η Μαρτίου, ζήτω ελευθερία. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας και καλή πατρίδα.